Γεια σας και καλώς ήρθατε στο πιο minimal πακετάρισμα που έχω κάνει ποτέ. Άλλο ένα βίντεο μινιμαλισμού, κυρίες και κύριοι, σχεδόν την παραμονή του ταξιδιού μου που θα κρατήσει ένα μήνα στο Μεξικό και σε δύο Ηνωμένες Πολιτείες. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα βίντεο πακεταρίσματος, γι' αυτό και έχω κάνει τόσα άλλωστε στο κανάλι μου, τα οποία είτε αφορούν καλοκαιρινές διακοπές, είτε χειμερινές. Αυτή τη φορά το πακετάρισμα αφορά. Αυτή τη φορά το πακετάρισμα αφορά όλες τις εποχές. Για την ακρίβεια, δύο. Εγώ έτσι τις διαχωρίζω. Κρύο, ζέστη. Θα βρεθώ λοιπόν στο Μεξικό για τέταρτη φορά, οπότε ξέρω τι να περιμένω, καλοκαίρι προς άνοιξη, ενώ στο Τέξας και κυρίως στο Όρεγκον θα έχει χειμώνα. Ας ξεκινήσουμε από αυτά που θα βάλω στο αεροδρόμιο. Ένα κολάν, γιατί είναι πάρα πολύ άνετο να ταξιδεύεις με κολάν. Από πάνω θα βάλω τούτο εδώ το πουκαμισοφόρεμα. Για όλα τα ταξίδια επίσης με το αυτοκίνητο που πρόκειται να κάνουμε είναι εξαιρετικά άνετο. Τα παπούτσια για το αεροδρόμιο είναι αυτά. Ένα ζευγάρι θα έχω για το χειμερινό μέρος του ταξιδιού. Αυτά εδώ. Θα έχω και το κασκόλ μου. Όταν πάμε στην Αμερική, αυτή η προνοητικότητα θα με ανταμείψει. Και το πανοφόρι μου για όλες αυτές τις μέρες θα είναι το δερμάτινο μπουφάν από τέταρτο χέρι που έχω τα τελευταία χρόνια. Και αυτό θα με καλύπτει μαζί με το κασκόλ μου αρκεί. Άντε, μπορεί να πάρω και γάντια. Αν και δεν νομίζω. Αυτά λοιπόν ήταν τα πιο ογκώδη πράγματα που θα έχω μαζί μου και τα οποία θα βάλω στο αεροδρόμιο. Κατά τα άλλα, τι να σας δείξω πρώτο. Μαγιό. Δυο. Γιατί το ένα το φορά ως μπλουζάκι κυρίως, όχι ως μαγιό. Πάμε να περάσουμε στα καλοκαιρινά. Δεν ξέρω αν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία ένα μαύρο κολάν. Πάντως αυτό είναι ένα μαύρο κολάν. Επίσης, εκεί πέρα θα μείνουμε σε συγγενείς. Θα έχουν πλυντήριο. Εγώ δηλαδή, αν θέλω να πλύνω τα ρούχα μου, θα μπορώ. Και αυτό θα κάνω. Και γιατί πάω με χειροποσκευή, μπορεί να αναρωτιέστε. Γιατί κάνω τη ζωή μου δύσκολη και δεν παίρνω μαζί βαλίτσα. Γιατί με βολεύει, θεωρώ, πολύ περισσότερο. Μπορεί αυτή να είναι μια αυταπάτη και μια δική ακατάφορη προς τη μέση μου και το τι πρόκειται να κουβαλήσω, αλλά νιώθω πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια, ειδικά σε μεγάλα ταξίδια υπερατλαντικά, να κουβαλώ μαζί μου στο αεροπλάνο και τον υπολογιστή. Δεν θέλω δηλαδή να βάλω τα πολύτιμά μου υπάρχοντα, όπως θα είναι ο υπολογιστής και η μηχανή από την οποία γυρίζω αυτή τη στιγμή, σε μια βαλίτσα την οποία θα χώσω στο κάργο και μπορεί να χαθεί. Κλάψω, αν συμβεί αυτό. Άλλο καλοκαιρινό πράγμα που έχω εδώ είναι ένα σορτσάκι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσω να τα βάζω και αυτό με στη βαλίτσα. Θα έχει πολύ πλάκα αυτό. Ένα μαύρο μπλουζάκι. Το ίδιο, αλλά σε κορμάκι. Τα περισσότερα από αυτά τα κομμάτια μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά στο βίντεο που έχω κάνει με την γκαρνταρόμπα μου. Αυτό είναι ένα μπλουζάκι της κολλητής μου. Μου το έδωσε γιατί δεν το ήθελε και μου φάνηκε πρακτικό γιατί είναι ένα cropped μαύρο t-shirt. Έχει βέβαια ένα λάστιχο εδώ στη μέση που μου κόβει λίγο την πλευρά μια. Αν δεν βολέψει, θα τα αφήσω εκεί που είμαι. Όλγα, θα τα αφήσω το μπλουζάκι εκεί που είμαι. Να το ξέρεις. Το έχεις αποχαιρετήσει, το έχεις δώσει σε μένα. Μπορεί να γίνει ό,τι θέλει αυτή τη στιγμή. Να του βάλω φωτιά να το κάψω. Ένα κουρελάκι που έχετε δει πολλές φορές ακόμη είναι ένα γκρι ημιδιάφανο. Γιατί το φοράω εγώ ακόμα? Γιατί έχει πολύ καλή εφαρμογή. Θα μου πείτε, είναι ένα κομμάτι πανί που κρέμεται. Δεν ξέρω, κάπως με κάποια ρούχα συνδέομαι. Εδώ είναι η φούστα μου η μαύρη, είναι πασπαρτού. Μπορώ να τη φοράω κάθε μέρα με οτιδήποτε από πάνω για όλες τις εποχές. Έχω επίσης ένα πουκάμισο και αυτό το έχετε δει σε βίντεο. Είναι καινούριο. Αυτά τα δύο, η φούστα και το πουκάμισο, είναι από το Σαν Αερικό στο Θησίο. Και αυτό το πουκάμισο με ξελασπώνει από πάρα πολλές περιστάσεις τις οποίες χρειάζεται να παραστώ χαριτωμένα. Αυτό είναι ένα μπολερό ελαφρύ. Μπαίνει από πάνω από οτιδήποτε. Από μια φόρμα ολόσωμη, βρε αδερφέ, σαν αυτή που έχω εδώ, που είναι πάρα πολύ πρακτική για να τριγυρνάω εκεί πέρα μέσα στα δέντρα και στα θάμνα, γιατί θα βρισκόμαστε κυρίως σε ύπαιθρο και μικρές πόλεις. Αυτή τη φόρμα την ξέρετε, την έχω ξαναφορέσει πολλές φορές. Είναι δηλαδή sportive τα σύνολα που έχω σκεφτεί. Άντε και απογευματινά, θα τα έλεγε κάποιος. Η Louisa May Alcott σίγουρα θα τα χαρακτήριζε έτσι, τηρουμένων των αναλογιών. Τα καλοκαιρινά αυτά ήταν, πάει, τελείωσε και κάποια πανοφόρια θα σας δείξω. Καλά, το ένα που θα σας δείξω δεν είναι πανοφόρι, είναι το τζιν μου, το μαύρο, το Project Soma, το Bella Jeans. Ένα τζιν θα έχω μαζί μου. Αυτό είναι το κιμονό που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε και που κάθε φορά που ο κόσμος με ρωτάει από πού το πήρα και για κάποιο λόγο αρέσει πάρα πολύ. Απλώς επειδή το φορούσα τόσα χρόνια και είχε λιώσει, το έδωσα στη μαμά μου και μου αντικατέστησε την πλάτη. Οπότε, ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα? Αν η μαμά σας μεταποιεί ρούχα επιτυχημένα, εκμεταλλευτείτε την. Έχω και ένα τζιν μπουφάν. Θα χωρέσει στη βαλίτσα? Εδώ είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Τα χειμωνιάτικα πουκάμισα που ελπίζω να πάρω μαζί μου είναι τα εξής. Τούτο εδώ, δεν έχω pullover, δεν έχω footer. Κοιτάξτε εδώ, τα αγαπημένα μου. Έχω μετά αυτή την μπλούζα. Αυτό είναι ένα μαύρο πουκάμισο. Τι άλλο, πιτζάμες.
δύο ζευγάρια, ένα καλοκαιρινό, άσπρο σορτσάκι και η μπλούζα αυτή που τη χρησιμοποιώ ως πιτζάμα, που είναι από το Think Big και λέει επάνω ό,τι θέλω θα κάνω. Μία φράση που ενστερνίζομαι στο έπακρο. Και οι υπέροχες πιτζάμες μου έχουν ξεβάψει λίγο πλέον, η Print Fresh, που έχουν πάνω λεοπαρδάλεις. Αυτές θα είναι χειμωνιάτικες πιτζάμες για τα κρύα και αυτές θα είναι καλοκαιρινές. Τώρα, τι άλλο έχω εδώ. Τη θήκη του υπολογιστή μαζί με τον υπολογιστή, ορίστε. Διαβατήριο μαζί με την ΕΣΤΑ εκτυπωμένη, την αίτηση δηλαδή για απαλλαγή από βίζα. Βίζα δεν χρειάζεται κανείς για το Μεξικό, χρειάζεται για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πάω οδικός από το Μεξικό. Θα οδηγήσουμε ως τον Ντάλλας και θα κάνουμε και μία στάση για ύπνο τη νύχτα, είτε στο Μοντερέι, είτε στο Λαρέδο. Μπορεί να το προφέρουμε Λαρέντο. Θα έχω και μία εσωτερική πτήση μαζί με την αδερφή μου, οι δυο μας, από το Dallas στο Portland. Άρα για όλα αυτά θα χρειαστεί και το διαβατήριο και η απόδειξη του ότι έχω ένα visa waiver που μου επιτρέπει την είσοδο στη χώρα. Για όλα αυτά ασφαλώς συμβουλευτείτε το επίσημο site της ESTA. Μάλλον θα το έχω σημειωμένο στο κουτί της περιγραφής. Τώρα, την τσάντα μου την κανονική δεν θα την πάρω γιατί έχει πολύ συγκεκριμένο σχήμα. Δεν θέλω κάτι με δομή, θέλω κάτι που να γίνεται τόσο μικρούλι. Οπότε αυτή είναι μία canvas bag. Εδώ μέσα σε αυτό το μεγάλο έτσι σακί, πουγγί, θα βάλω ό,τι χρειάζομαι εκείνη τη στιγμή. Επίσης έχω τον φορτιστή μου για τον υπολογιστή, το φορτιστή μου για το κινητό. Το ίδιο το κινητό αυτοπροσώπως βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ κοντά μου, αλλά ώσπου να φύγω θα έχω πάρει καινούριο. Διότι αυτό είναι από το 2016 και πλέον δεν μιλεί, δεν λαλεί, μόνο σωπαίνει και απορεί. Αυτό είναι ένα power bank που θα μου είναι εξαιρετικά απαραίτητο στο να φορτίζω το κινητό χωρίς να υπάρχει δίπλα μου πρίζα. Αυτά είναι μαντιλάκια αντισηπτικά. Αυτά είναι τα γυαλιά ηλίου μου. Τα οποία και θα κουβαλάω μαζί μου παντού και θα φορώ ευλαβικά. Αυτό είναι το ημερολόγιο μου μαζί με το στυλό. Βλέπετε, γράφει απ' έξω Order from Chaos. Πώς αλλιώς θα επέλθει αυτή η τάξη μετά το χάος. Αναμείνετε στο ακουστικό σας, γιατί και εγώ ακόμα δεν ξέρω. Εδώ τι έχουμε. Κάλτσες. Βρακιά. Σουτιέν. Όχι, τι νομίζατε ότι θα είναι aesthetic το βίντεο. Σαγιονάρες. Ένα ζευγάρι παπούτσια για την καλοκαιρινή εκδοχή αυτού που πάω να κάνω. Δεν είναι αυτά. Αυτά σας τα δείχνω ενδεικτικά. Αλλά στην πραγματικότητα αυτά που θα πάρω μαζί μου είναι τα πέδιλά μου, τα οποία είναι ανθεκτικά και αντιολισθητικά, γιατί εγώ γλιστράω κιόλας και δυσχεραίνομαι στις κατηφόρες. Βρίσκονται προς επισκευή, χρειάζονται καινούρια αγγράφα. Απλώς ήθελα να μιμηθώ τον χώρο που θα καταλαμβάνουν, άρα έβαλα άλλο ζευγάρι παπούτσια σε αυτή τη σακούλα για να δούμε πόσο χώρο πιάνει. Αντάπτορες. Βάζεις τους φορτιστές σου από εδώ μέσα και βγαίνουν από εδώ και φορτίζουν σε αμερικάνικες και μεξικάνικες πρίζες, οι οποίες δεν είναι ίδιες με τις δικές μας. Εδώ είναι ένα νεσεσέρ. Έχω το χτενάκι για τις αφέλειες, την τσατσάρα. Έχω δύο λεπτά λαστιχάκια για να πιάνω το μισό μαλλί πίσω και έχω ένα χοντρό λαστιχάκι για να πιάνω ολόκληρο το μαλλί πίσω, το οποίο το φοράω αυτή τη στιγμή. Έχω έναν φιόγκο. Και έχω και μια βούρτσα. Πιστολάκι προφανώς δεν θα πάρω μαζί μου, θα βρω εκεί. Κοσμήματα. Όλα. Γιατί εφόσον δεν έχουν κανένα εικαστικό ενδιαφέρον τα σύνολα που θα φοράω εκεί, τουλάχιστον θα μπορώ να τα εμπλουτίσω με κοσμήματα και αξεσουάρ. Εδώ είναι όλα τα υγρά. Πρέπει όλα να χωράνε μέσα σε αυτό το πλαστικό σακουλάκι των 1000 ml. Εδώ πέρα έχω μακιγιάζ και μακιγιάζ μάλιστα όχι αποκλειστικά και μόνο για μένα, κυρίως για μένα, αλλά μπορεί να χρειαστεί να βάψω κόσμο. Και έχουμε επίσης και ένα νεσεσέρ τσουποτό με διάφορα πράγματα μέσα, το οποίο είναι κυρίως ογκώδη, δεν είναι βαριά, δηλαδή το σφουγγάρι μου για τον ντους. Τρεις σακούλες σε συνδυασμό μπλε άσπρο κόκκινο, ό,τι μου έχει μείνει υποσυνείδητα από τη γαλλική κουλτούρα. Μία λίμα, την οδοντόβουρτσα, πινέλα, ρουζ, τσίχλες, κάτι μολυβάκια τα οποία μου τελειώνουν, οπότε δεν τα έχω πια στο kit μου το επαγγελματικό, θα τα βάλω απάνω μου, χωρίς φόβο και πάθος. Και αλγοφρέν για τον πονοκέφαλο. Τα συγκέντρωσα εδώ τριγύρω μου, σαν παιδιά μου προστατευτικά, σαν είναι τα μικρά μου κοτοπουλάκια. Και έτσι τώρα πάω να αλλάξω θέση στην κάμερα για να δούμε αν μπορούν όλα αυτά να μπουν εδώ και πώς. Εντάξει, παιδιά, σοπάτε. Χώρεσαν τα πράγματα. Αυτό είναι το μπόι μου και αυτό είναι το σακίδιο που θα πάρω μαζί μου. Πρέπει να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι είναι αρκετά ρεαλιστικό. Δηλαδή, πείτε μου όσοι ταξιδεύετε συνέχεια. Κάπως έτσι δεν την παλεύετε. Παρεμπιπτόντως, κάτι που θα πρόσθετα θα ήταν ένα καπέλο. Αλλά δεν μπορώ, γιατί πιάνει πολύ τόπο. Οπότε θα δανειστώ ένα από τα κούμπρα του πατριού μου. Νομίζω αυτό το βίντεο δεν είναι απλώς ενδεικτικό. Είναι ακριβώς έτσι όπως θα πάει. Σε λίγες μέρες φεύγω, οπότε παίζει εγώ να μην ανοίξω καν, ας πούμε, αυτή τη βαλίτσα. Από τώρα μέχρι τότε.
Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν ναι, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι. Γράψτε μου ό,τι ερωτήσεις, σκέψεις, σχόλια, ιδέες, προτάσεις, ό,τι έχετε, βάλτε τα μου κάτω στα σχόλια. Προσθέστε μου αν θέλετε από κάτω και τα δικά σας tips. Πας και πάρω καμιά ιδέα έτσι για compact αποτέλεσμα στα επόμενα ταξίδια. Βρείτε με και στο Instagram, θα σας έχω το όνομά μου στην οθόνη και στο κουτί της περιγραφής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!